Okay, λοιπόν, καλώς ήρθατε σε μία ακόμα αναμέτρηση. Καλωσορίζουμε από το κλειστό του Έντον και τη φίλη της Λίγας Μπασκετάκη. Παρακολουθούμε πιο συγκεκριμένα την αναμέτρηση μεταξύ Μιλμπιράκι Μπακς και Κομπλέ. Μιλμπιράκι Μπακς είναι γιγαντρική, θα μπορούσε να πει κάποιος τον Μιλμπιράκι Μπακς. Πρόκειται για την ίδια ομάδα. Για τρίτο ο Λάμπρος από τη γωνία. Πρώτη ιστορική πόντι για αυτόν και την ομάδα του. Την καινούργια του τεχνικά ομάδα. Συνεχίζει από εκεί που το άκουσε την περασμένη σεζόν. Έχει κάνει καταπληκτική σεζόν φορώντας την φανέλα των Μιλμπιράκι Μπακς στη Μάστερ. Ο οποίος τώρα στην πρώτη κατοχή της Κομπλέ παραλίγο να χάσει τον Τζίβις, η νέα προσθήκη στην πεντάδα και στο ρόστερ γενικότερα τον Κομπλέ. Χάσει την προσθήκη του Κομπλέ. Μια πάσα, η μπαλά βγήκε εκτός. Βγήκε πάλι ο Κομπλέ. Ο οποίος πάει μέχρι μέσα, παίρνει σε δύο παίκτες, στέκεται και θέλει, είναι άσχημος, αμυντικό rebound στον Ράνα. Ο Μάνας ο οποίος έχει λέξει charm πίσω στην φανέλα, και για να δούμε στον Λάμπρος. Για τρεις Κυριδόπουλος και αυτός έστωπος 0-6, διπλασιάζεται το ενεργητικό τον Μιλμπιράκι. Τον οποίο ήταν καλά στο παρκέ, σύμφωνα με πληροφορίες δεν έχουν παίξει κατά τη διάρκεια της off-season. Συναντιούνται λοιπόν μετά από αρκετό καιρό. Παράβαση ο Φίας κατευθύνει πάλι ο Μιλμπιράκι. Παίκτες, όλα καλά, συνεχίζουμε. Κυριδόπουλος αντεβάζει ένα ακόμα παρασυνδέξη στον Μιλμπιράκι. Αμύρους soft ball τεχνίδι που είναι αρκετά συνεπής. Τον κυνηγάει ο Μιλμπιράκης. Στην κορυφή τώρα έδωσε την πάση του Κυριδόπουλος στα 8 δευτερόλεπτα δίπλα στο screen. Με αλλαγές στο screen του Κυριδόπουλος και σκληρότερο δίπλα πάνω από παίκτη στα πόδια. Είναι άστοχος, αμυντικό rebound. Λάθος πάσα τώρα, τον Λάμπρος έκλεψε και πάλι και θέλει να τρέξει στα σύγχρονες, πέρασε έναν, έβγαλε την πάση στον Θαλμίδη ο οποίος συγκρατεί σε δεύτερο χρόνο, στην Κυριδόπουλος. Τον Λάμπρος από την άλλη γωνία σου για τρεις, αυτή τη φορά είναι άστοχος, δεν γίνεται να παίρνει όλα. Ο Θαλμίδης ήταν σε κατάλληλη θέση, δεν κατάφερε να πάρει όμως τον κριτικό rebound, θα πιάσω. Θα έχει μέσα, δεν έκανε και εκτελεί παρά λίγο, καλά στο φάουλ του θα. Τρεις βολές. Σε πρώτη βολή γιατί έχει δει και ο πρώτος πόντος για τους Κομπλέ. 1-6. Δεύτερη 2-6 τώρα. Κυριδόπουλος. Και σε ρολοπόγγερ. Ο Μάνας έχει τεφέρει σε τρεις παίκτες. Ήταν νομοτελή ακόμα και δει σε φάουλ εκεί πέρα από την κυφάση. Δύο βολές για τον ίδιο. Το χωριστό των Μιλμπιράκι πέρσι και των Μιλμπιράκι φέτος. Προφανώς είναι πάρα πολύ σκληρές μάχες μέσα στις μπασκετές. Στη δεύτερη 2-8 και πάλι διαφορά στο συνέξι. Το Δίμης δεν είναι στην ρακέτα, αποβίασε. Θα πάρει τον μπάλα σε ρομπίνα από τον Τιχρή. Θα πάρει αυτός που έχει έχει 3 όπως φαίνεται στην φάση. Η σειρά του Παπίαταρο να κερδίσει διαφορά. Να κερδίσει φάουλ και συνεπώς 2 βολές. Και 3 βολές το παιχνίδι. Μόλις 3 φάουλ να έχουν συνολικώς. Έστω όπως την πρώτη. Σπίση παλέμαχος πλέον τον Μπλε. Δεύτερη 4-8 double score στο κλειστό του Εντόμ. Κυριδόπουλος. Και τρεις.
να χάσει η μπάλα λάθος στο λάθος στην κρατή ο Χρωμανάς. Μένας, ο Μουλάμπρος τώρα. Μένας και πάλι γυρίσει πολύ ωραία. Σαλμίδης κλείσει και από τρεις ή αν όχι τέσσερις παίκτες. Ξέρετε πώς κλείνουν μέσα στη ρακέτα οι κομπλέτες αντιπάλους τους. Να τρέχει στα σύγχουλα στα οποία ήταν εκεί πέρα στο Μουλάμπρος η μπάλα. Είναι στις κομπλέτες, έπαιξε πολύ καλή άμυνα. Χάσλερ και στο αμυντικά του καθήκοντα ο Μουλάμπρος. Άλλαξε με τον διπλή που ξαναπήρες, δεν θα πάρει τον τρίποτα πέρα στο Μολάμπρο, ο οποίος πήγε να την κρέψει την μπάλα από πίσω, η μπάλα θα περάσει εκτός και πάλι. Είναι κάτω. Μπακς. Κυριόζουλος. Το τρεις. Ο Κιατρίς θα το πάρει, είχε βρεθεί ελεύθερος, είναι άστοχος, συνεχόμενος, μην είδε μέσα πρώτα αρχικά τη σχέδια, αλλά το πήρε. Είναι μία γωνία τώρα. Πάρει τώρα. Καλά. Περίσσε τον Κυριδόπουλο και είναι από το screen. Δεν θα πάρει την μπάλα της Κρίσης. Έκανε deny στην πάσα ο Σαμολάμπρος. Και βρεθεί ελεύθερος με κάποιο τρόπο πήρε τον Ζήτρο Ζωμίας, αλλά αυτό έχει το μέρδο. Κυριδόπουλος. Είναι πάσα του Τρίτου στον ήθελε να το βοηθήσει κάποια μέσα στη ρακέτα, βρήκε πάσα στο στήριγμα στον Μουλάμπρο, 7 δευτερόλεπτα. Μουλάμπρος πάει στη μέσα, το σλάλο μην είναι άστοχο στο μυστικό της πάνω. Άρα το δυσκύ. Παλάς. Παπίας τώρα χωρίς αλλαγές έχει βοηθούν οι δύο μάλιστα παίζουν, θα πρέπει να 4 λεπτά. Δυσκύ. Ήθελε μια προσκύνηση, έπαιρνε τον Μουλάμπρο, θα μιλήσουμε και το βάρος απέναντι και στο Χαρμάνι είναι άστοχος. Φυσικό rebound από τον Τότο. Άστοχος από το Φαλάς. Ξανά υπηρετικό rebound. Στο Λάχτερια στην μπάλα κουτρίζει αυτός που κατοχυρώνει την μπάσα. Λάθος όμως τόπος έκλειψε από τον Μολάμπρο από την μπάσα του. Σε αυτή τη μένα. Τώρα που έχει παραμείνει, τόπος πάει μέχρι μέσα. Βάζει την μπάλα μέσα στο παρκέ. Μπαίνει ο ίδιος. Μέσα στο παρκέ έχει κερδίσει φάουλ. Θα περάσει τον πάγκο, είναι η πρώτη αλλαγή στην βραδιά. Συστήθησε στη θέση του. Παλάσσι την παραφορά. Συστήθησε μια πάσα την στον Παπία σου για τρεις. Αυτός θα περίπτωση στον Χαρμάνι, είναι άσχος. Στη δικό rebound από τον Βουδοντίδη. Τότος. Jump shoot μακρινό δίπολο, είναι άσχος. Ξανά υπηρετικό rebound όμως από έναν outside ενδεχομένως για τους rebound του Μπαπία. Η μπάλα πήγε εκεί που ήταν αυτός και vice versa. Στο δευτερόλεπτα πάει να παίξει τα πόδια. Πολύ κόσμο πάει μέχρι μέσα. Έχει κερδίσει φάουλ και πάλι από το Σαμολάμπρο. Και είναι και πάλι για δύο βολές. Τριών. Στο πρώτο πεντάλεπτο, 5-10 το σκορ πλέον. Φαλάς. Διάς, Πατήδης. Low box, Σαμάνος βάζει το χέρι του. Φαλάς. Για τρεις από τα 45 μήνες είναι και ελεύθερος μπάλα. Μπήκε και γίνεται η Σαμάνος το rebound. Στο Λάμπρος τώρα. Να τρέξει και να πέσει τον Ισμίδης. Στέγγιζε στελή, πήρε την επίδεση πάνω του. Είναι άστοχος. Τώρα στο rebound. Φαίνεται δύο παίκτες αυτή τη βράδυ να πάρει φάουλ. Είναι εκεί πέρα όμως ο Τόσος για να πάρει το επιθετικό rebound και να αποσταθεί δύο ακόμα πόντους στον ελληνικό του και της ομάδας του πάνω. Στα 10. Κυριδόπουλος. Καμπροτές. Πάμε τον Οφθαλμίδη, είναι άσχημος τώρα στα δόξη μπάλα εκεί που είναι ο Οφθαλμίδης και
κόπηκε από τον κόσμο. Είναι τώρα δύο χειριστές οι Μυράκι Μπακ. Το Παρτέσο Μολάβρα και στην Δημοπλό, όπως έχει δείξει κάπου σαν αναμενόμενο το παιχνίδι. Ο Μολάβρας περνάει εκτός Σαχουρίδης, να τους περνάει στέση του. Κάποια από τα τρίποτα που έχουν πάρει δεν ήταν στο πρωταρχικό σχέδιο. Το τρίτο και το τρίτο του Σταμολάβρου. Τώρα στα 10 δευτερόλεπτα το σκουρίδι του Τζαστρίς από τη γωνία. Άστοχο, τέρμπολ, δυστή ήταν εκεί πέρα και πήρε το ριμπάουντ. Παίρνει στον Ιωσήφιο, ο οποίος λαμβάνει τα συγχαρητήρια από τον συμπαίκτη του, Βιρδόπουλο. Την άμυνα που έπαιξε, δυστή. Πάλι, στο δεύτερο είναι ένα ποσάρι. Είχε πάλι. Πολύ με το ένα χέρι είναι άσχημο, τότε το rebound, όχι, δεν θα πάρει το επιθετικό του Ριδόπουλος. Βίδης. Μάνας στο 3 θα φέρνει στον Τζόσο, στο μένα χέρι αυτού, άσχημο του Ριδόπουλος. Δεν ακόμα το επιθετικό rebound, θα χωρίζει. Στην πάσα της κεραγέντα Χαρμάνας πάει με τον Τζόσο Τράσκα, στην πέρα. Επόμενος ο Στροτήρας δεν πήρε το μέγιστο που μπορούσε, έπειτα από το τελικό rebound θα εκτελέσει δύο βολές. Στον Στροτ και ο Τράσκας ίσως παρεχώρησε και την συνέδευση. Δώσε συνέδευση της χρονιάς για τους Bucks. Άστοχος Τράσκας πολλά χέρια στην μπάλα και πάλι για το rebound που δεν έχει δείξει για το rebound, για όλα τα rebound. Ο Σίδης έχει περάσει εντός παθίας καθώς έχει περάσει τον πάγκο και φαλάς. Κλείς. Το σκριν, το σκριν πάει εκεί μέσα, τον Νερόπουλο πήρε το σκριν. Νέα προσθήκη και τώρα με το ένα χέρι από τη Σίδης δεν είναι μπάλα στο καλάθι. Ο Νερόπουλος έχει περάσει τόσο καλός και όμως ο Σίδης έχει περάσει τον πάγκο. Νερόπουλος. Νερόπουλος πάει εκεί μέσα. Σκουρίδης τώρα στα 7 δευτερόλεπτα θα γίνει και τελεί, είναι άστοχος, πολύ ψηλά θα πάρει το σχετικό rebound ο Χαρμάνας. Μέσα σε πολύ κοσμή αφήνει την πάρα στο καλάθι, 9-11, συνισμένα τα βουνά στα χιόνια. Παλάζ. Βλέπετε με την πορεία με το Χρυσίδη. Σε 7 ακόμα για την λήξη της πρώτης περιόδου, θα μάνα σε δεύτερο χρόνο τώρα, μέρος δεύτερος και επίδυση ο ίδιος πέντη κατοχή, ένα ακόμα φαουλ, δύο ακόμα βολές. Τρεις παίκτες κάθονται στον πάγκο των Bucks, δύο στον πάγκο των κομπλέ αντίστοιχα. Το Ζήλις περνάει εδώ στη θέση του Τότο, χαμηλώνει λίγο το σχήμα των κομπλέ. Μάνα στις βολές. Με ζευγάρι από τα φάμπολα που έχουμε δει στην πρώτη περίοδο. Άστοχος στην πρώτη είναι 22. Στην δεύτερη είναι ο Χαρμάνας. Το τζίδι στην επαναφορά. Τζίδι. 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 Τζίδι.
Μέσα από Μουναρόπουλος κόπηκε από τον Τράσκα. Αυτή η φάση πάει στα highlights, σίγουρα. 15 δευτερόλεπτος τον Blessed για 3. Φάουλ, καλάθι και φάουλ. Τρίποντο και φάουλ. Το κι αν είναι ανάσα για τους... τον μπλε. Αυτό δεν είναι ανάσα, απλό είναι κάρπα. 12-14, συν μία βολή για τον Παπία. Το φάουλ του νούμερο 5 είναι η γραμματεία. Πολύ. Ομάδα στο rebound. Τριτόπουλο. Ομάδα. Θα πάρει το τρίπολο. Τράσκα σε σύγκριση μέχρι μέσα είναι αυτός που θα πάρει το low post αυτή την επίθεση. Ζήτης. Πολύ το αποτέλεσμα. 12-14. Πολύ πολύ ενδιαφέρον πως είναι την πρεμιέρα του Σέρβιου της δύο ομάδες. Άστοχος ο Παπίας. Φυσικό rebound. Τώρα, είναι ένα ρόπλο στην Ποντοζήτη, στην ίδια πεντάδα συνεπάρχουν με κάποιον τρόπο. Λίγο μπλε ξέρετε, ψηφικό rebound, το οποίο στέκεται παραλίγο να καλάσει και πάλι και πάλι και πάλι από τον Χαρμάνδη τώρα. Ο Λάμπρος προετοιμάζεται να περάσει όπως περνάει εντός του Σπυριδόπουλου για την τελευταία ή μία από τις τελευταίες επιθέσεις. Τον Βάξ. Θα πάρει το rebound ο Τράσκας, ο Μολάβρος. Γωνία λέει χαρακτηριστικά, οργανώνοντας μία από τις τελευταίες επιθέσεις που θα παρακολουθήσουμε για το πρώτο δεκάλεπτο. 13-14. Σκορ. 12 από τα 16, ακόμα κάτι είναι για τους Bucks. Για να δούμε. Στα 9 παίρνει το σπίτι, ο Μολάβρος πάει μέχρι μέσα στη weak side. Για 3 στο τετράνιο πήρε ένα σούτ από το δευτεί ελεύθερος. Στη γωνία είναι άσοχος. Τώρα, Μπίας. 2 δευτερόλεπτα, αντιστρίς. Βράχιος χρονόμετρο, είναι άσοχος ο Χρυσίδης. Καλή προσπάθεια δεδομένων των συνθηκών τηρουμένων των αναλογιών. Στα Μολάμπρος είδαμε προηγουμένως ότι τράβηξε πολλούς παίκτες μέσα στην κρατιέτα. Με τη διάρκεια της έλεξης αυτού προς αυτού. Αυτούντας ελεύθερος μπέκτης στη γωνία. Τελικό σκορ λοιπόν πρώτης περίοδου 13-14. Με έναν πόντο στα Ιμπάξ επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν στο κλειστό του Έρντον, όλα έτοιμα για να ξεκινήσει η δεύτερη περίοδος. Καλευθύνη για τους κομπλέ. Πιες στην επαναφορά. Ξύδι. Έναρξης λοιπόν δεύτερο δεκαλέπτου. Να δούμε τι είπαν οι δύο ομάδες κατά τη διάρκεια των time out, γιατί είμαστε εκεί μακριά και δεν μπορούσα να κουσοβολέψω, εν πάση περιπτώσει. Μαφίας θα πάρει τώρα τον Ιντιστρίσιο για 3, ο Ιντιστρίσιο δεν ήταν ακριβώς πάνω του, δεν το πλήρωσε, αλλά υπάρχει και φυσικό λοιπόν το Ζήνης. Κοιτάξτε πού πήγε ο Σταμολάβρος παραλίγο να κλέψει, έτσι κάτω στην κρατή την μπάλα χωρίς να υποπέσει στην παράβαση του μάτου μας του Ζήνης. Δεν πρέπει τώρα η Ιντιστρίσιο πάει μέχρι μέσα, στα καλά, στην πολύ δύσκολη προσπάθεια, και στην αρχή και στο τέλος. Τον Λάμπρος.
Θα ήθελα να μπροστά. Μια πάσα την βρήκα στον Κατουρίδη. Τράσκας έχει κερδίσει φάουλ και πάλι από τον τοπίο, ο οποίος κάτι βγήκε αλλαγή στους συμπαίκτες του. Ο Σβίδης, ο Μολάβδος στην παραφορά. Ο Σβίδης. Θα μείνει δίκιο πριν για τρεις δάφανος στον Μολάβδος. Μπάλα θα περάσει πιο τελικά. Περνάει ταχύτητα από τον Σαμολάβρο, τον παίζει με το ίδιο νόμισμα. Πάλι παπία στα άκρο, αποφασιστικό σε σύνδεση. Είναι άστοχο όμω το πρώτο με το ένα χέρι. Θα βάζει λίγο τον εαυτό του. Σαμολάβρο παίζει το παιχνίδι που ξέρει να παίζει. Πάει με τη μέσα, ο Τζουμπιλιοσυφίδη θα φέρει την μπάλα στο καλάθι. Κουβαλητή ο Σαμολάβρο σε αυτήν την επίθεση. Και 17-16 διαφορά και πάλι σε απόσταση αναπνοή. Νερόπουλος για τρεις άσχετες και τράσεις στο rebound. Ο Λάβρος μεγάλη πάσα για συντήρηση. Παγίδε το κόλτσο, κόλτσο δοστρό. Τύρας πήρε παραμάζαμε τον Ματίας. Κόλτσο όμως δεν πήρε και το φάουλ. Το πιάσε. Ούτε το φάουλ μάλλον. Τρεις. Μια πάσα την βρήκα στο Κουταρόπουλο. Υπάρχει αμυντική ανισορροπία. Έχουν επιστρέψει πλέον οι τουρισμόν μπάσκες. Κάνει βήματα. Καλά περνάει στη θέση του Βιστή τώρα. Και θα κάτσει στον πάγκο μαζί με τον πρώτο. Κάθε τον πάγκο από την πρώτη περίοδο. Βρίβης. Αλμίδης για τρεις. Είναι άσχημο το αμυντικό rebound. Στην οποία του Βιστήδης. Λόνι απέναντι στον Τράσκα. Οπίας Βελίσκα τον Γουναρόπλο, ο οποίος πάει μέχρι μέσα. Αντίθετα από αυτό και αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Τράσκα στα βάζει με τον εαυτό του. Πολύ ωραία κίνηση από τον Γκάρτ τον Κομπλέ. 19-16. Μπράβος πάει μέχρι μέσα. Με το ένα χέρι αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Το Δίδης και αφήνει με ωραία καμπύλη για άσοδος τράσκα στο rebound. Σαμολάβρος του πάλι. Σαλουίδη πέρασε η πάσα, καθώς πέρασε με απέναντι από δύο αντιπάλους. Καλά, η μπάλα δεν μπήκε στην κάμερα, είμαστε όλα καλά. Έχουν ζητήσει time out κομπλέ. Το πάρετε πράγματι. Time out 19-18. Με 6 και 14 για τη λήξη της δεύτερης περίοδου του πρώτου μισού. Επιστρέφω σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν για μια ακόμα φορά έπειτα από το προαναφερθέν time out. Οι δύο ομάδες ξανά στο παρκέ σου και αστρίς στο Μολάβρος. Κάνει δουλειά με το καλημέρα, είναι άνθρωπος. Σμιλόπουλος είναι σπέρα για να πάρει το πιο rebound όμως. Καμιλώνει παίρνει στέλνω το Χαρμάνο, πάει αντίθετα από αυτό. Μέχρι μέσα θα επιστρέψει την μπάλα με έναν πολύ περίπεκτο τρόπο. Χαρμάνος δεν θα βάλει το καλάθι όμως και θα κερδίσει το φάουλ από την Ποφία. Αντίπαλος, μπορεί να περάσει εκτός. Ο οποίος λοιπόν στην επαναφορά.
Παλάσσι για 3, παίρνει στο κουτρί, έστοχος! Το σηκώνομαι στους δέκτες του, το μπάζιο και εμείς. 22-19, η κομπλέ μπροστά με 3. Κυρόπουλος. Μια πάσα την βρήκε στον Χαρμάνο, ο οποίος ήταν αρκετά δίπλα του. Μαγνίδης. Πέρασε, δεν υπάρχει φαουλ, σκληρή άμυνα πάνω στην μπάλα. Για 3, Κυρόπουλος θέλει να απαντήσει, είναι άστοχος. Πάνω στην μπάλα, η άμυνα προηγουμένως. Κυριολεκτικά ο Φαλμίδης έκλεψε save the day για την επίθεση ανάμεσα από δύο παίκτες. Δεν θα βάλει τον Αλάχη. Μαλάς, rebound. Βλέπω την μπάλα να έρχεται στο κεφάλι μου καμιά ώρα. Ο ίδιος δεν έχει ξανατύχει, στο έντον κιόλας. Παπίας, του για 3, έστοχος και πάλι back to back τρίποντα. Δεν το μάθα το κομπλέ. 25-19 στο συν 6 πλέον η ιστορική κομπλέ. Ο Λάμπρος. Ο Λάμπρος είναι στη μέσα με ανάποδο λέει άσφαλο τελείωμα μόνο ταμπλό με το αριστερό. Είναι το ριμπάνο και με έγινε ο Λάμπρος. Οποίας ζήτησε την μπάλα ο Χρυσίδης στην κίνηση. Δεν την πήρε. Δεν είναι κουρασμένος πήγος ο Λάμπρος. Ο οποίος πάει μέχρι μέσα σε ένα χορευτικό. Το οποίο αρέσει εδώ στο Μολάμπρος. Τον Φελίπο το έκανε και αυτός ένα χορευτικό στο οποίο και αυτός αρέσκεται. Και αρέσκεται και στους δύο πόλεις τους οποίους σκοράρει. Σίλης. Πολύ χαρακτηριστικά. Και αυτός και ένας άλλος συμπαίκτης. Του Μοβίας. Γύρισε, πάει μέχρι μέσα. Επιμένοντικά. Μεγάλη πάσα τώρα για να βάλω την μπάλα. Τρεις έχει κλειστεί από δύο τζάμπολ. Μεταξύ αυτού και του Ασφαλά. Λάμπος. Μάνας Κυριόπουλος. Ο Λάμπρος υπάρχει στο 15. Ο Λάμπρος είναι μέσα στο σιπάσα. Ο Μάνας του 3. Για 3 θα πέρασε στην Ιωαννόπλη. Είναι άσομος ήδη στο βιωτικό rebound. Ο Λάμπρος για 3 από τη γωνία. Άσομος και πάλι υπάρχει στήριγμα για. Έχει υπάρχει στήριγμα, δεν έχουν αντιμετωπίσει παίκτες. Υπάρχουν πολλά στρίγματα, παίζουν και στο πίσω μας γήπεδο. Υπάρχει πολλοί κόσμος γενικά. Είναι crowded χώρος το έντο, όπου και να το κάνουμε. Γνωστό γήπεδο, ο ταξιτζής που με έφερε απόψε, ας πούμε, το ήξερε. Αυτό δεν λέει κάτι, ταξιτζίδες όλα τα ξέρω. Anyways, 3-18 για την νίκη της δεύτερης περίοδου. Yeah.
Σαφίρι. Ο Ρόφυλος φαλγιστής μέσα κοντά στη ρακέτα. Τον κεφαλάς πήρε ο Σαφίρις ένα jump shoot, τον δικαιώνει και κυρίδησε για πρώτη φορά. Παρκέ θέλει την μπάλα του Φεράρι, διαφορά στους 6 πόντους και πάλι χαμολάμπρος. Λάμπρος θα είναι μέσα, έχει κλειστεί από δύο παίκτες. Πολλαπλά φάουλ. Ο Σιλιζόπουλος πάλι στον Ράπτος για 3, είναι άσχημος. Ενώ το τελικό rebound του Σιλιζόπουλος. Πρώτο στο 1 δευτερόλεπτο, τελειώνει ο χρόνος, δεν έχει αντιληφθεί ούτε αυτός ούτε αρκετοί παίκτες όπως φαίνεται από τις μη αντιδράσεις του. Λίγο περιπτωτικό με τα στηρίγματα. Ένα ακόμα τον Ρίγη. Παλάχνε πάει με τη μέσα του πάλι. Έχει μιλήσει από δύο. Ο Ρόμπλος ένα ζάμπτος μόνο τα βλέπει. Την χωρί μπάζοντα όμως όχι ξεχασμένος δεν νοιάζει ότι σκύρισε αυτή τη φάση. Βάζοντας την μπάλα στο ρίμπαλο τα λάχνη για μία ακόμα φορά. 33-25. Και να που οι κομπλέ έχουν θέσει μια διαφορά 8 πόντων. 1-29 πριν τη λήξη του πρώτου μισού. Ο Λόπλος θα έχει 3, νομίζω είναι αποφασισμένος, θα πάρει τρίποντα, δεν θα πάρει την μπάλα. Ο Λόπλος είναι άνθρωπος, θα με την κόρυμπαουν και με κυρίδι. Παλάς μια προσκύρυμα στην κρατή. Για το κλέψιμο και το έκανε στο Μολάβρος, η μπάλα παραμένει όμως για τους κομπλέ. Δεύτερο μισού, μείνετε μαζί μας.
Έχουμε επιστρέψει λοιπόν έπειτα από την ανάπαυλα περίπου 7-8 λεπτά μετά. Πέρα λεπτό χρόνο για τα δεδομένα του Μπασκετ Θεσσαλονίκη. Καλή κλίνη, δύο ομάδες για να ξεκουραστούν, για να συγκροτηθούν. Βρίσκονται μπροστά με 6 πόντους του κομπλέ. Όχι μεγάλη διαφορά. Ένα το παιχνίδι που έχει συνηθίσει κάπως χαμηλά με σκορ. Άπως τώρα το κομπλέ χάσει την μπάλα. Γύρισε πολύ ωραία, πολύ δύσκολα τη θέση για να πάρει το αίμα του. Συγκεχαστεί την μπάλα ο Καρμάνας, ήδη κατασκευή την ομάδα του με κάποιο τρόπο. Δεν θα κερδίσει για πολύ όμως. Έχω στο Βεζίδης όμως πέρα που παίρνει την μπάλα. Βεζίδης. Βίας δυσκούς και πάλι με τις κρέπεις του παίκτες του Μακάρου. Με έμφαση στον κλειστιδικό. Ο Βεζίδης είναι άτομος στο rebound του Τράσκας. Δράσκας, κοιτάξτε, πόπα, πού πήδηξε ο Κώστας το αεροπλάνο. Τώρα και άσπρο, είναι και άσπρο το έντρο του μπαλόνι. Μπαλόνι, αεροπλάνο, ουρανός, μπλε γήπεδο. Συνδέονται σιγά σιγά τα πράγματα. Συνδέονται οι τελείες. Ο Δίας στην χέρι με χέρι. Ο Παλάς και πάλι θα την κρατήσει την πάσα την με χέρι που πήρε. Θα είναι μέσα ένα υπόγειο λέει από απέναντι στον Καρμάνα, δεν θα τον δικαιώσει. Τότε έχει εκεί πέρα, θα πετάξει την μπάλα με ένα χέρι και πάλι αυτή τη διαφορά εκλέγει στους 8 πόντους. Και πως είναι ο Κράφτος που δείχνει να μην είναι κάτι σοβαρό. Υπάρχει ο Κράφτος που έκανε μια σε όλα καλά του και φάουλ. Μαλά περπάτησε, Στεφάνη έκανε παρέλαση. Έπαιξε λίγο με τα νεύρα των παιχνιών. Αλλά τελικά έκανε το χατήρι. Τον δράστηκα και στους μπακς. Αυτή μπορούμε να μειώσουμε στους 5 πόντους αν έχει το sorry, ο Τράστα. Λέει τώρα με το ρεφ.
Έχω βασικό το διβολείο της Μίσης, δικαίωμα για μία ακόμα. Άσαμος αυτή. Δύο βολές λοιπόν της σύγκρατης Μίσης στο μπλε. Τρία σπίσης. Πάλι παθίας πέτος πριν. Τελέσει πίσω από αυτό απέναντι σε άλλον. Δίπανε στον Τράσκε και είναι έξοχος. Φάζονται στο άλλο γήπεδο, φωνές είναι αυτές. Anyway, καλά κάνουν και το διασκεφτάζουν οι άνθρωποι. Το οποίο θα λέω να χάσει, έχασε κεφαλάς, είναι πέρα όμως ο Τσμίς. Τους πάει μέχρι μέσα, θα δώσει την πάσα, θα πετάξει βάλα, θα μετρούσανε, έπαινε ο Γουναρόπουλος. Θα μιλάω εγώ για φωνές τώρα, που στη μετάδοση της Ελλαδικιάς, δεν είναι γερή. Την πρόβλος στην επαναφορά. Αυτόν μάλλον. Ο Πολάς κατεβάζει την μπάλα, δεν ετοιμάζεται να περάσει στο παρκέ ο Θαλμίδης.
δευτερόλεπτο, τώρα θα έρθει η διαφορά στους 10 πόντους για τους κομπλέ. Κολμίδης. Κολμίδης στα μολά προσφάρα στο για 3, είναι άσοβος. Παραλίγο να πατήσει ο Τζεβαλάς στην baseline. Θα λείπω το χρόνο, δεν το έκανε φυσικά, με το Τζίδης. Τζεβαλάς. Βλάσσι τρίπες, έχουν μια πάσα παραλίγο να κλέψει την μπάλα ο Χάσπλερ. Τα μολάδος που είναι διάβαση το αμυντικό πλαίσιο για 3 είναι άνθρωπος. Την μπάλα έχει περάσει εκτός. Βλήσσαν λίγο τα χέρια του, έχουν γίνει σαν τρίτημα από την αντίδραση. Τα τρίτη. Λείπει τα σκύρα του λοιπόν. Ο Λάμπρος. Τρίτης ο Σαλμίδης τώρα πάει στη μέση ακόμη και αλλά με φάουλ που δώσω πάρα πολλά φάουλ σε αυτό το παιχνίδι. Βγήκαν στο πιο κανένας ότι έχουμε και δύο παίκτες για Bucks και κομπλέ αντίστοιχα. Στην αρχή έχουμε αλλαγή, καθορίζει ότι πετάει εντός πίσω στον Ποντατζίδη. Ψηλός μπαίνει, ψηλός βγαίνει. Έχουν τις συμβολές. Έτσι έχει πρώτη, τώρα το 4-36. Στην δεύτερη βάλουμε περάσει εκτός. Τρίπλες απέναντι σε φυσικό αντίπαλο στα 10 δευτερόλεπτα άνθρωπος. Φυσικό ριμπάν στο Σπυριδόπουλος και στα Μολάμπρος τώρα οι δύο τους ήταν πολύ τιμή στο line-up των guards. Σπυριδόπουλος παίζει και εξελί και είναι άστοχος τελικά απέναντι στους Μολάμπρος. Τώρα έφτασε πολύ κοντά στο να μπει η μπάλα. Ζήλης. Θα πάρει το rebound ή και όχι, όχι τελικά. Έκλεισε ο Σπυριδόπουλος και είχε πίεση από μέσα στην τέτρα. Είναι τώρα και θεατικά ο παίκτης στον κομπλέ. Θα διώξει την μπάλα μέσα στο χέρι του Χαρμάνα. Ζητάει φάουλ, δεν το πήρε. Ο οποίος τρέχει, δεν είναι η πρώτη φορά, δεν είναι η δεύτερη, δεν είναι η τρίτη που το κάνει αυτή την μπάλα στον Καλαθάκη αυτός στο καλάθι. Θέλει μια φορά που θέλει καπόδους με τους κομπλέ. Ριγόπουλος. Ριγόπουλος πάει μέχρι μέσα, ένα χορευτικό στον αέρα, δεν το δικαιώνει. Κουρίδης μια μεγάλη πάσα τώρα στον τότο, ο οποίος συγκρατεί, έχει τώρα Σαλμίδη. Θα χάσει τότο. Προχωρήσει ο Βίσκεδο, ο Σαλμίδη, ο οποίος ήταν πίσω του και δεν προσπάθησε να τον κόψει ψηλά. Δεν θέλει να παραχωρήσει το φάρο για τον αέρα. Όμως και να έχει επιστρέψει πολύ λίγο, δείξαν τα παιδιά στις τρεις περιόδου. Καλούνται να βρουν λύσεις, όσο αντικά όσο εξαιρετικά οι Bucks αν θέλουν να επιστρέψουν στο παιχνίδι και να διεκδικήσουν την πρώτη τους νίκη, να μπορούν να το δεχτούν στον όμιλο, μείνετε μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν στην αναμέτρηση, το μπλε με τον Γιδάκη Bucks 47-36, πρώτη αναμέτρηση μεταξύ των δύο, πρώτη αναμέτρηση γενικώς για την σεζόν 23-25, για το θεσμό του κυπέλου, δεχνίζουμε οι δύο ομάδες συγκατοικούν εντός εισαγωγικών στον τρίτο από τους 14 ομίλους με πολύχνοι 5 goals και σλίπερες και αντίστοιχα. Σπυριδόπουλος. Μάνας πάει μέχρι μέσα, παίρνει σε δίτε πάλι με το αριστερό, αυτή τη φορά καταφέρνει να αφήσει την μπάλα του καλάθι. Είναι όμως προφορά κάτω από τους 10 πόντους, το ψυχολογικό όριο όπως λένε αρκετοί. Σπυριδόπουλος. Βλέπουμε τον τρόπο που ξαναπήρε. Λάθος πάσα, Χαρμάνας έκλεισε, δεν βρήκε μια μακρινή πάσα, Σπυριδόπουλος. Στον Λάμπρος. Κούρασε στον Λάμπρος και βρίσκει το φάλο από τον Τζότο.
Εντάξει, την μπάλα είναι άσχημος. Σύγκρις το αμυντικό rebound. Καλά στο παραλίγο να κλέβει και κλέβει τελικά ο Κούντρης. Τρεις δύσκολες πάντα περίπου σε δύο παίκτες. Και να πω ότι μέχρι σε δύο βολές από το πουθενά φαινομενικά. Πριν κλαπεί η μπάλα, εν πάση περιπτώσει. Και μπορεί να ρίξει τη διαφορά από τους 9 στους 7. Έχουμε ρίξει τα μαθηματικά λίγο απόψε στο Γκρίζο του Έρντομ. Μπαλά,
πολλά στα 4 λεπτά τον Μπλε, ο οποίος παίκτης είναι τελεία πέντε στη Ρόβλο, είναι άνθρωπος τρεις παίκτες ψηλά θα παρθεί τελικά από τον Μολάντρο. Το work smarter, not harder, η τρίβος ο Λιβάκης, πλάκα κάνω, Σιζόπλος, Καλμίδης, τρεις, έτσι τον Τράσκα, ο οποίος τώρα συμβαίνωσε screen, άθελα του σε δύο παίκτες αυτό φυλά. Καλμίδης, τελείς και είναι έστοχος. 47-45. Ακόμα πιο κοντά το Ψαλίδι είναι έτοιμο να κλείσει τη διαφορά από τους Bucks. Βέβαια. Τη φύση θέλει να είναι μακρινός δίποτο, είναι άστοχος πολύ ψηλά και δίνει περίπου την μπάλα. Επόμενος από τον Μπάγκο βγαίνει από το γραφιστό. Οπία. Καλάθι και φάουλ. Αν δεν κάνω λάθος. Ή όχι. Όχι, όχι, λάθος. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει βήματα από τον Δυστρία που υπάρχει. Δεν είπαμε ερωτηματικό. Παράβαση λοιπόν. Κυρνόπουλος. Βγαίνουμε από τον παραπάνω του. Θα λύνει το σκρίν, πάει μέχρι μέχρι Κυρνόπουλος. Και είναι εύστοχος εδώ πέρα η κομπλέ. Βλέπουμε τη διαφορά τους να εξανεμίζεται εντελώς. Στο 47 πόντους και οι δύο μάλλες ένα μικρό 0-4 σερίς από τα περίπου σχεδόν 2 λεπτά από τους Bucks. Προηγουμένως με τον Δυστρία θα μπορούσαν να βάλουν 3 πόντους όσο μόνο δεν τους έβαλαν, αλλά δέχτηκαν και δίποτα συνολικά έλλειμμα, deficit 5 πόντων, αλλά καλά και πολλά από την παπία. Χρωστούσε το κάρμα όπως φαίνεται στους κομπλέ. Ένα καλά και φάλ, τους έβλησε στην αμέσως επόμενη φάση τους, ο οποίος εκτελέσει και μια βολή. Αλλαγές και ο Κυρίδης Θεύρος θα περάσει τον Πάγκο Τσότος Πέστη καθώς και ο Γουναρόπουλος στη θέση του Τούγκο Ζαζίδη έτσι κομπλέ. Πανίδης και ο Κυρίδης Μήνες τον Πάγκο έχει αποβληθεί κατευθείαν χωρίς να είναι την ποινή. Έδωρος της οποίας Τρεις, είναι άστοχος, θα κάνει μια βόλτα, γίνεται στο τρίποντο, όπα. Κορίδης,
καλά. Είναι άστοχος, αμυντικό rebound από την Ευρωπαϊκή. Έχει το φάουλ διαφημιστικό από τον Ευρωπαϊκό. Είναι ωραίο. Είναι διαφημιστικό. Ενώ είχε παίξει η Ζήλιο, όχι πάνω όμως πάρα πολύ πλάνο απηγήσεις. Άνθρωπος ο Τράσκας δεν πήρε το rebound. Είναι προφημένη πάνω στην γραφή. Θέλει και τη στενή και το χείλαν πάνω από το σκλή. Το βρίσκανε σε άλλο μέρος του κυπέδου τελώς. Ασύλληπτα πράγματα από το παπία στην τέταρτη περίοδο. Καμπάνας. Αλλά έχουμε τον Σμολάντο. Οι δικές καταστάσεις πλέον με τους Bucks και έχει πέσει κάτι τόσος. Για τρεις εύστοχος επιτέλους,
55-50. Για να δούμε, αυτό το τρίποντο είναι αρκετό για να κάνει twist το momentum. Όπως έλεγε το παλιό τραγούδι, χόρευε twist, σουτιά, τρεις έντονο και πάλι! Στο Τζαγουρίδη αυτή τη φορά, back to back τρίποντα, στέλνει διαφορά στους 2 πόντους σε ένα πάρα πολύ κομβικό σημείο της αναμέτρησης. 55-53 κομπλέ. Για να δούμε τι μπορούν να βρουν επιθετικά. Και είναι λογικό να παίρνουν ενέργεια και πάθος και όρεξη και για άμυνα πλέον οι Bucks. Οποίας παίρνεται μέχρι μέσα, υπάρχει χαμηλά το φάουλ. Δεν έχει άλλο φάουλ εδώ στην Bucks, όπως είχαν δημιουργικά παίξεις από τον Πάλι Στόπλος. Παίρνεται μέσα, θα χάσει την μπάλα μέσα από το χέρι του παπίδα, ο Κιχαλάς. Και μία ακόμα άμυνα βγήκε για τους Bucks. Κόντρα σε πάρα πολύ κόσμο θα μείνει. Το μολάβο δεν είναι πρασινό, θα πάρει το πολύ δύσκολο. Το μολάβο δεν είναι χρόνο, 8 δευτερόλεπτα τώρα. Το μίδι. Τράσκα στην πια. Τρει το πολύ είναι άνθρωπο. Το έννοια δεν το πήρε, είναι άνθρωπο. Το μολάβο μεγάλη πάσα είναι πέρα του. Κλέβει το μολάβο. Μία ακόμη άμυνα. Κλείνει το μπακ. Το μολάβο. Το μίδι. Για την προσπέραση. Άνθρωπο όμω. Πάρα δύο εκτός σύνολο της κομπλέ ανακτήθηκε σε σώμα του Χερμάνα τον παπί ο οποίος θέλει την μπάλα πάνω του έξω τον ερώτη στρέβα τώρα και σύνδεις τον πιστεύει τον ερώτη που σύνδεις θέλει την μπάλα από τον Χερμάνα και πάσα τον ερώτη. Που το δίνεις τώρα σε ένα σαν σούτι με άνθρωπο κεφάλι και την πόλη πάνω της χώρος θα μην πάσα και πάσα τον Ερόπλος ένα τζάμπι τώρα δικαιώνεται για δύο από περίπου την προσπαθήσεων των βολών 57-53 τελευταίο τρίλεπτο σιγά σιγά στην τελική ευθεία το μάτς το συν 4 και πάλι κομπλέ Καμολάμπρος θα το πάει και μέσα κάτω στον αέρα κλείνεις φάουλ από τον μακριά. Έξι θα το εκμεύσε, διότι περί εκμεύσε όσο πρόκειται σε αυτή τη φάση το φάουλ που πήρε ο Τοχοδούς από τον αντιπαλό του. Για τρεις στο μολάβο στην άσομα στην δύο ψηλή ήταν στο μπολ δεν πήρε κανένα από την μπάλα. Οποίας. Μύθι 35 ακόμα για τη λήξη. Κανένα φάουλ εδώ στις δύο ομάδες προσωμένοι. Πολλοί παίκτες με πολλά φάουλ οποίας. Θα δούμε και τώρα λεπτά και σκλής. Δεν δείξε κανένα μια προσκλήση απέναντι στον Τράσκα. Οποίας. Για τρεις από την κορυφή είναι άσομος πάρα πολλά χέρια στην μπάλα. Επειδή τη χώρη φάουλ. Δεν ξέρει αυτό πάλι. Από τον Ερόπουλο, ο οποίος πρέπει μέσα πέρα σε δύο παίκτες, ανάμεσα σε δύο παίκτες. Ζήτσι φάρ δεν το πήρε. Το Μολάβρος, πήρε μακρύ πάσα από τον Ζηλό. Ο Μολάβρος πάει μέχρι μέσα, coast to coast, ανάποδο λέει, πάρα πολύ κοντά έφτασε. Επιθετικό rebound ανάμεσα σε τρεις παίκτες και πάλι ξανά επιθετικό rebound. Ούτε τώρα θα βγει το καλάθι, αλλά έχει υπάρξει φάουλ από τον Τράσκα, που πέφτει κάτω. Πιστεύει ότι δεν έβαλε το καλάθι, έφτασε τόσο κοντά. Στάιν πλέον 2 λεπτά και 1 δευτερόλεπτα θα κάνουν για την λήξη της κανονικής περίοδου. Φάουλ που σημαίνει βολές σε κατέρωθεν. Βάσκα στις βολές. Κάθομαι για δύο αμυντικό rebound από τον Τράσκα και έχει πέσει παίκτης κάτω.
κάτω, πάνω. Φάουλ, σύμπησε μέσα κάτω. Κάνει βουσκούστε τράσιας από δεξιά και αριστερά ρίσκα. Θα φερώ μέσα στην έτερη πλευρά του Βέλου. Στο πέρατο δεξιά ο Σίδης. Μέσα τώρα ανάποδο λέει αυτό μέσα από τον Παπία, ο οποίος στέλνει διαφορά στους 3 πόντους. Είναι και 32 για την νίκη και σε περίπτωση που κερδίσει την κομπλέ, δεν έχω τα στατιστικά μπροστά μου, αλλά έχω την εντύπωση ότι έχει βάλει πολύ γερές βάσεις, πολύ γερή φλόρη για το MVP MVP για τον τίτλο. Μάνας Λάσκας μέχρι μέσα θέλει να απαντήσει και το κάνει. Χωρίς να κερδίζει φάουλ, αλλά έχει διαφορά στους 1. Στον 1 πόντο παραλίγο να κλέψει στο Λάμπρος. Δεν ζητώ όσο κοντά. Ένα πόντο πλέον διαφορά. Τα πάντα μπορούν να συμβούν. Παπία. Έχει insomnia πλέον στο παιχνίδι. Παπία. Είναι εκεί μέσα. Φύγει την πάρα το καλάδι. Και αυτό μέσα. 61-58. Στου 3 πόντου διαφορά. Πλέον πάνω σε ηρωικέ καταστάσει. Σαμολάμπρο. Πάρει την Φλέξιον, την μπάλα πάει στο Βαρμάνα από σπόντα, είναι άστοχος, θα πάρει την μπάλα από πίεση τελικά. Η Ρία με τον κομπλέ δεν άφησε περιθώρια στους μπακς. Ο οποίος μέχρι μέσα είναι άστοχος αυτή τη φορά, παίρνει στο Σαλμίδη. Δεν θα την κερδίσει αυτή τη φορά. Ο Κουρίδης παίρνει το rebound που ακολουθήσει τη φάση. Ένας. Για τρεις Βαρμάνας δεν είναι το πρωταρχικό στο ρεπιτόριό του, αλλά το πήρε, είναι άστοχος, πάει στο Φάριζε. Σύνδεση τώρα φάλλο στο Μολάμπρο. Ειδικές καταστάσεις για τις οποίες αναφερόμασταν. Συζητούμε αυτή τη στιγμή στο Έρντομ. Κύριε Συνέ, άνθρωπος πέρα πολύ. Άνθρωπο της δεύτερη, εφαρμόζει στο rebound. Υπάρχει κατοχή για 24 δευτερόλεπτα. Σχεδόν όλη η επίθεση, όλος ο χρόνος για τους Bucks. Για να δούμε, χρειάζεται τρίποντο για να εσωφαρίσουν. Ή τρεις πόντους σε βάση περιπτώσεις. Το Μολάμπρος, Μολμίδης, Κυρινόπουλος. Το Μολάμπρος και πάλι κάποιος πρέπει να βγάλει το φίδι από την τρύπα ή να προσπαθήσει. Παίρνει το σπίτι από τον Τράσκα στο Μολάμπρος. Στη γωνία έχει βρει ελεύθερο Σπυριδόπουλος για την εσωφάρηση και για την παράταση. Ίσως είναι άστοχος. Τότε στο rebound. 5 δευτερόλεπτο φάουλ τώρα ο Θαλμίδη. Πάρα πολύ ψηλά. Συμπέλ και η Παλμή και πάρα πολύ κοντά η κομπλέ στο να πάρουν την πρώτη νίκη στον όμιλο. Τότε αν έκανε λάθος ο Παπίας για πώς θα εκτελέσει τις βολές. Αν δεν κάνω λάθος. Τέσσερα ακόμα αυτό ακριβώς. Ο Μολάμπρος είναι στο τέντρο της πέντου. Άσχομος της δεύτερη, θετικό rebound από τον Ευρωδίνη. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, δεν υπάρχει χρόνος, δεν έκαναν φάουλ οι Bucks με ταμπλό. Δεν θα έρθει το τρίποντο από τον Ξύδη. Το μάτς θα τελειώσει. Οι κομπλέ μπαίνουν με το δεξί σε ένα παιχνίδι thriller πραγματικά. Απίστευτα σκληρές μάχες και μέσα στη ροχή και εκτός. Κατάφεραν να κάνουν τα πράγματα που ήταν σωστά για αυτούς. Κατάφεραν να επανέλθουν έπειτα από το comeback των αντιπάλων που είχαν στείλει διαφορά ακόμα και στις 11 πόντους οι κομπλέ. Κατάφεραν να την κυρίσουν κατάφεραν να την γυρίσουν τη διαφορά αντίπαλή τους
στο τέλος εξαιρετικό Παπί, ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα θα είναι το Offbeat MVP. Τώρα θα είναι μπροστά με 3 πόντους κάπου εδώ πέρα. Το Γιώργος που γίνεται μετάδοση από όλους όσους συνεργάστηκαν για να έχετε αυτό το ακουστικό υλικό. Ευχές για όμορφη συνέχεια. Η πρώτη αγωνιστική δεν έχει τελειώσει ακόμα, παραμένει άκρως ενδιαφέρουσα. Ακολουθεί το παιχνίδι μεταξύ Toymen και Bad Boys. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.